Σε ετοιμότητα είναι οι μεικτές ομάδες του Ηρακλείου για τα αυριανά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής με τις αντίστοιχες του Λασιθίου στο πλαίσιο του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων. Αμφότερες έχουν στόχο την πρώτη νίκη στο θεσμό μετά τις οπαλίες στην πρεμιέρα με τα Χανιά. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη αύριο 12.30 η μεικτή Παίδων στο γήπεδο του ΠΟΑ. Ο ενωσιακός τεχνικός Αντώνης Φραγκάκης επέλεξε την 18άδα τους Δροσατάκη, Κρασανάκη, Καλετζάκη, Δίσα, Κώτη, Κακουλάκη, Ρασούλη, Μερκούλη, Σαντοριναίο, Κοντάκη, Ρολάκη, Καλαφάτη, Γεροκακάκη, Καρανδινό, Πακιουφάκη, Κουτζουπιά, Γωνιανάκη και Ζαχαριουδάκη. Πάμε να δείξουμε την ποιότητά μας για να κερδίσουμε την αξία μας, γιατί πιστεύω ότι αυτό αξίζουμε και ότι έχουμε ένα ψηλό στόχο και θα το καταφέρουμε. Πιστεύω με καλή δουλειά θα πάμε πολύ καλά. Αρκεί να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε δουλέψει τώρα αυτές τις τρεις εβδομάδες πάρα πολύ στις ατέλειες που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος για ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Όσο περνάει ο χρόνος, νομίζω ότι γινόμαστε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Για τη μεικτή νέων, από την άλλη, βασικά στελέχη θα απουσιάσουν από την αυριανή αναμέτρηση με το Λασίθι. Ο Ψημόπουλος έχει ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα, ενώ τραυματίες είναι οι Ανδρουλάκης, Λιανέρης και Χαρτιαδάκης. Ο Γιάννης Χατσεβαστός επέλεξε τους Ιατράκη, Μουλακάκη, Παχάκη, Μαρκατάτο, Ζηδιανάκη, Γωνιωτάκη, Λέλεκα, Ρούκα, Ματαλιωτάκη, Τσακώνη, Τσαματιώτη, Θεοδωράκη, Αναστασιάδη, Καρδουλάκη, Βλαχάβα, Βασιλάκη, Σταυρουλάκη και Κουντεντάκη. Είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα με τα Χανιά, ισοπαλία. Τώρα έρχεται το παιχνίδι με το Λασίθι, παίζουμε εντός έδρας και θα πάρουμε ό,τι μπορούμε. Θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Έχουμε ετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε βέβαια πάρα πολλές απουσίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα τα δώσουμε όλα και ό,τι βγει. Σίγουρα το παιχνίδι στα Χανιά ήταν ένα παιχνίδι που είχε λογικό να έχει άγχος. Νομίζω ότι είμαστε πιο απελευθερωμένοι τώρα. Παίζουμε στην έδρα μας. Είναι καλή ομάδα το Λασίθι. Όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι αυτό το παιχνίδι, παρόλο που έχουμε κάποιες ελλείψεις. Αλλά νομίζω και τα παιδιά που μπαίνουν, γιατί νομίζω ότι δοκιμάζουμε αρκετά παιδιά σε όλη τη διάρκεια και είναι για αυτά έτοιμα. Θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για φέτος, για αυτό το όμορφο ταξίδι της μεικτής. Ευελπιστούμε και ότι φέτος θα είναι μακρύ αυτό το ταξίδι και όμορφο. Πράγματι είναι το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας. Θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή από το γήπεδό μας. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο του Ηρακλείου να έρθει να δει αυτά τα παιδιά, να τα στηρίξουμε, γιατί και εδώ υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν καλοί παίκτες. Σίγουρα ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο παίζοντας στη μεικτή και ευελπιστούμε στη νίκη για να προχωρήσουμε για τη συνέχεια.